Μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Έχουμε τη μεγάλη χαρά για όλη αυτήν την εβδομάδα να ακούμε στις εκπομπές μας αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριος Παρασκευάς Γκούνας. Ο άρχοντας πλέον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παρασκευάς Πάρης Γκούνας, είναι γνωστός σε όλους τους ακροατές, αλλά και σε όλους τους τηλεθεατές του εκκλησιαστικού σταθμού του 4Ε με την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλει και για την διάσωση της βυζαντινής μας μουσικής, παίρνοντας συνεντεύξεις σε πάρα πολλούς ιεροψάλτες, γνωστούς σε όλους μας μεγάλους δασκάλους, αλλά και ίσως λίγο πιο άγνωστους στην επαρχία ιεροψάλτες, αλλά και μέσω της τηλεόρασης πάλι του 4Ε, των μαθημάτων στο τηλεσχολείο ψαλτικής το οποίο κάνει, με το οποίο βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πρωτοψάλτης του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από την βυζαντινή μας μουσική, έχει ασχοληθεί και με την παραδοσιακή μουσική, που ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Συγκροτήματος Παραδοσιακής Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης τα προηγούμενα χρόνια διήφθηνε πολλές αξιόλογες συναυλίες βυζαντινής αλλά και παραδοσιακής μουσικής σε πολλά μέρη της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Στο πρώτο απόσπασμα της συνέντευξής μας, την οποία θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή, θα τον ακούσουμε να μας μιλάει για τα πρώτα του χρόνια στο χωριό το οποίο γεννήθηκε, στη Νεανή της Κοζάνης, για το πώς έμαθε τα πρώτα μουσικά πάνω στην Βυζαντινή, για τους πρώτους του δασκάλους και την περίοδο δηλαδή μέχρι που ήρθε στην Θεσσαλονίκη ως φοιτητής. Είμαστε εδώ με τον άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρόεδρο του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παρασκευά Γκούνα. Άρχοντα, καλησπέρα. Καλησπέρα, πατέρ μου. Την ευχή χαιρόμαστε, χαιρόμαστε πολύ έτσι που θα κάνουμε την εκπομπή μας εδώ μαζί. Έτσι, ένα αφιέρωμα και σε εσάς. Ανάποδο και εγώ αφιέρωμα. Χαίρομαι, ναι. Χαίρομαι και αν και αισθάνομαι λίγο άβολα. Ναι. Θα έλεγα, συνήθως είμαι από την πλευρά τη δική σας. Ναι, για να δούμε πώς είναι λοιπόν από την πλευρά του καλεσμένου. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ο οποίος οφείλει να ανατρέξει, να αναμοχλεύσει σε μνήμες, σε θύμησες. Σε αυτό το είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι που κάνατε με τις εκπομπές. Είναι ένα αρχείο το οποίο πραγματικά θα μείνει, τηλεοπτικό πλέον, αλλά όλοι εμείς τα βλέπουμε και χαιρόμαστε, γιατί είναι οι δάσκαλοι που προλάβαμε οι παλιότεροι, αλλά και ανθρώπους που δεν τους ξέραμε
και ίσως πιο άγνωστους σε εμάς ψάλτες και της επαρχίας. Έτσι, και αυτή είναι και η ουσία, γιατί πολλές φορές λένε εγώ τι θα έρθω να πω. Έχετε εκεί φέρει ονόματα. Η ουσία της εκπομπής είναι λοιπόν να γνωρίσει ο κόσμος την προσφορά του κάθε ιεροψάλτη. Σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην βυζαντινή μουσική και τους γνωρίζουμε, έχουν πραγματικά έτσι μία αξία και μία δυναμική, θα έλεγα. Αλλά υπάρχουν και οι ιεροψάλτες οι οποίοι είναι οι αφανείς ήρωες, και για μένα ένας ιεροψάλτης στον οποίο οφείλεται η λειτουργικότητα του ναού και ότι ανοίγει ένας ναός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας ψάλτης λοιπόν να ψάλει 60 ολόκληρα χρόνια σε ένα ιερό ναό είναι μεγάλη προσφορά και θα είναι μεγάλο στον ουρανό ο μισθός. Βέβαια, βέβαια. Και πολλές φορές ολόκληρες πόλεις που στηρίχτηκαν σε αυτούς τους ψάλτες και έβγαλαν και πολλούς μαθητές. Έτσι, η προσφορά τους είναι ανεκτήμητη. Να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε κάποια βιογραφικά. Ό,τι θέλετε, ναι. Είσαι γέννημα θρέμα της Αιανής. Ναι, γεννήθηκα στην Αιανή της Κοζάνης, στην ιστορική πόλη της Αιανής. Είναι και ιστορική έδρα του Δήμου Κοζάνης πλέον, μετά από τις νέες έτσι μορφές. Στην Αιανή λοιπόν το 1972. Είχαμε την ευλογία ως Αιανή εκείνο στα παιδικά μου χρόνια να υπηρετεί, να διακονεί ως ιερέας του χωριού ο πατήρ Κωνσταντίνος Κώστας, από το Βελβεντό καταγόμενος, αλλά ήταν διορισμένος στην Αιανή. Πραγματικά ήταν ένας ιερέας ο οποίος αγαπούσε, λάτρευε και λατρεύει ακόμη την ψαλτική μας τέχνη, αγαπούσε τους νέους, τους πλαισίωνε με αγάπη, με στοργή και ήθελε κάτι να τους μεταφέρει, να τους μεταδώσει. Και με έναν τρόπο που αυτός πραγματικά χωρίς κάποια δυσκολία. Όπως όλα τα παιδιά, έτσι και εγώ ως παπαδάκι στην αρχή, μέσα στον Ιερό Ναό, μέσα στο Ιερό Βήμα, για να μπορέσουμε εκεί να διακονήσουμε. Συγχρόνως όμως ο πατέρας Κωνσταντίνος μας μάθαινε και κάποιους ύμνους. Τις πρεσβείες Θεοτόκου, Άγιος ο Θεός, πρακτικά. Και σιγά σιγά από εκείνα τα παιδιά μείναμε δύο. Εγώ και ο Βαγγέλης ο Ασημίνας, ένας άλλος χωριανός μου και αυτός ιεροψάλτης σήμερα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ήμασταν δύο που μας, έτσι ίσως μας είχε δει και ο πατέρας Κωνσταντίνος και μας πήρε από το χεράκι, θα έλεγα, και άρχισε να μας μαθαίνει και βυζαντινή μουσική. Πρέπει να ήμασταν εκεί στην τρίτη τάξη του Δημοτικού, εκεί στην αυλή του σπιτιού του και μερικές φορές και στο γραφείο εκεί του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Και ξεκινήσαμε τα πρώτα φθογκόσημα και φτάσαμε μέχρι το Αναστηματάριο, στον ήχο πλάγι του Τετάρτου, με τις πρώτες ασκήσεις. Και αυτή ήταν η πρώτη έτσι επαφή. Μάλιστα, επειδή τότε στο χωριό είχαμε πρακτικούς ψάλτες, θυμάμαι κιόλας, σε ώρα τους οι καλοί, να είναι ο Θεός να τους αναπαύσει, ο αναγνώστης που είχαμε, η Παρμπαμανόλης, και κάποιοι άλλοι, επειδή ήταν πρακτικοί λοιπόν και δεν γνώριζαν βυζαντινοί, τότε δεν μας άφηνε ο πάτερ να πηγαίνουμε στο αναλόγιο. Από την άποψη να μην αποκτήσουμε ακούσματα. Να μην ακούστηκε κάτι στραβά. Ναι, κάτι στραβό. Και ήμασταν μέσα στο ιερό και τις πρεσβείες, τα κύριε Λέσιν, τις πρεσβείες Θεοτόκου, όπως έλεγα και πριν, και το Άγιος ο Θεός, το λέγαμε μέσα από το ιερό. Σιγά σιγά, αφού μάθαμε κάτι περισσότερο, βγήκαμε λίγο στο αναλόγιο διστακτικά. Οι παππούδες εκεί μας έβλεπαν και λίγο με. Σου λένε τι θέλουν τα πιτσιρίκια εδώ πέρα. Μας αποδέχτηκαν όμως στη συνέχεια και μας αγάπησαν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε μέχρι την έκτη δημοτικού με τον πατέρα Κωνσταντίνο στο χωριό κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ήταν και άνθρωπος εκτός από την ψαλτική. Οργάνωνε και εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, θεατρικές παραστάσεις, κάλαντα λέγαμε από όλη την Ελλάδα. Ίσως από εκεί είχε μπει και το μικρόβιο σε μένα και είχα έρθει σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική. Και σιγά σιγά αυτά τα οποία είχα ως βιώματα, ερχόμενος εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάντα είχα αυτή την επιθυμία της δημιουργίας, να το πω έτσι.
Πόσο σημαντικό είναι ο ένας ιερέας του χωριού, της Ενωρίας, αυτή η δουλειά που έκανε με τα νέα παιδιά, που μάζεψε, σας μάζεψε, σας έμαθε την πρώτη μουσική. Έτσι, εγώ το θεωρώ ευλογία και πραγματικά τον ευγνωμονώ τον πατέρα Κωνσταντίνο, γιατί ήταν βέβαια στην πρόνοια του Θεού να βρίσκεται στο χωριό εκείνη την περίοδο. Αν δεν ήταν αυτός, ίσως να μην είχα ασχοληθεί ποτέ με την ψαλτική τέχνη. Όχι, ίσως είναι, μάλλον είναι βέβαιο, αν δεν είχε δοθεί το έναυσμα από κάποιον. Για να πάω στη συνέχεια στην Κοζάνη, κοντά στο δάσκαλό μου, τον Σωτήρη τον Αρβανίδη, που εκεί ουσιαστικά ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή, κατά κάποιο τρόπο. Και πριν να πρωτοθυμηθώ τώρα. Ήτανε μοναδικές οι στιγμές και με πάρα πολλά άλλα παιδιά, από όλα τα χωριά της Κοζάνης. Πηγαίναμε Δευτέρα, κάναμε μαθήματα, διαβάζαμε όλη την εβδομάδα, την Κυριακή κοντά στο δάσκαλο στο Αναλόγιο, μαζευόμασταν εκεί 20 άτομα να ψάλουμε πρωτόγνωρες έτσι, εμπειρίες και γέμιζαν τα αυτιά μας, η ψυχή μας με τις ψαλμωδίες. Νεότατος τότε ο δάσκαλος, με όρεξη και με μεράκι, το γνωρίζετε κι εσείς καθώς μαθητές του και εμείς. Και εσείς μαθητές. Βέβαια εκείνο το διάστημα δεν είχαμε... Είχαν εκδημήσει σκύριον οι παππούδες του χωριού, νέος ιερέας ο πατήρ Στέφανος ο Γκριτζέλης, ο οποίος και αυτός φιλόμουσος, αγαπούσε την ψαλτική και ενδιαφερόταν και ενδιαφέρεται για τους ιεροψάλτες. Σου λέει ναι. Πρέπει να έχω ιεροψάλτη στο χωριό. Οπότε εκεί είχαμε κάποια έτσι διαφωνία. Ο δάσκαλος ο Σωτήρης έλεγε «Α, πάτερ, πρέπει τα παιδιά να έρχονται για να ακούν». Σιγά σιγά θα έρθουν και στο ψαλτήρι. Ερχόταν τότε ο γιος του πατρός Στεφάνου, ο Αντώνης, και αργότερα και ο Βασίλης, και μαζί με τον Μπελέκα τον Νίκο, ο οποίος με το αυτοκίνητό του κάθε Δευτέρα μας ανέβαζε από το χωριό στην Κοζάνη, με έξοδα τα οποία πλήρωνε ο Ιερός Ναός της Αιάνης. Και μία Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, πηγαίναμε λοιπόν στο δάσκαλο δίπλα στο Αναλόγιο και μία Κυριακή καθόμασταν στο χωριό να ψάλουμε. Μπορώ να πω ότι η πρώτη μου έτσι διακονία
Στο Ιερό Ναλόγιο είναι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωαννής. Και σαν έτσι, μικρό παιδί, αλλά και σαν ιεροψάδης. Και την Κυριακή που δεν ήμασταν εμείς, που πηγαίναμε στο δάσκαλο, έψαλε ο Βαγγέλης ο Ασημίνας. Και την Κυριακή που πηγαίναμε, έτσι, υπήρχε μια έτσι, ευγενής άμυλα, να το πω. Ναι. Τότε βέβαια, να μην κρυβόμαστε, παιδιά ήμασταν, υπήρχε ένας αναγωνισμός. Ποιος θα πει το ένα, ποιος θα πει το άλλο. Όχι, εσύ είσαι καλός, εγώ δεν είμαι καλός. Αυτά ίσως μένουν κιόλας και τα θυμόμαστε τώρα και είναι και αυτά τα οποία μας δένουν. Γιατί μπορώ να πω και τον Βαγγέλη τον αγαπώ ιδιαίτερα και πάντα έτσι με νοσταλγία θυμάμαι εκείνα τα χρόνια. Περνάνε λοιπόν, περνάει ο καιρός. Άρα λοιπόν από την πρώτη γυμνασίου, έκτη δημοτικού πρώτη γυμνασίου, μέχρι και για την τρίτη λυκείου, παρά τους πόδας του δασκάλου του Σωτήρη του Αρβανίτη, πολλά χρόνια. Και μετά βέβαια Δευτέρα Λυκείου πηγαίνω στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Φλόρινας ως ιεροσπουδαστής. Εκεί γνωρίζομαι και με τον μακαριστό πλέον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης Χριστού Εκκλησίας, τον Στέφανο τον Δόντσιο. Καθώς τον παρακολουθώ στη σχολή της Μητροπόλεως. Δεν είχα την δυνατότητα να κάθομαι στη Φλόρινα, γιατί ήταν πολλοί οι οποίοι μαθήτευαν. Ναι. Εγώ λοιπόν κατέβαινα πάλι στο χωριό ή πήγαινα στην Κοζάνη τα Σαββατοκύριακα στον Σωτήρη τον Αρβανίτη. Έτσι τώρα πως θυμάμαι την πρώτη έτσι, γνωριμία με τον δάσκαλο, τον Σωτήρη τον Αρβανίτη, μας είχε πει λοιπόν ο πατήρ Στέφανος, θα πάτε στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Σωτήρη τον Αρβανίτη, θα σας μάθει να ψάλετε. Δευτέρα λοιπόν πηγαίνουμε, εγώ, ο Νίκος ο Πελέκας και ο Αντώνης ο Γκριτζέλης. Εκεί βρήκαμε και άλλα παιδιά. Θυμάμαι τον Μανώλη τον Ματιάκη, ο οποίος είχε ξεκινήσει ήδη και είχε φτάσει να κάνει τον όρθρο του. Βέβαια, εκεί δεν κάναμε κλασικά μαθήματα με τον Σωτήρη τον Αρβανίτη, έκανε του Καραμάνη, μαθητής του Καραμάνη. Δίδαξε λοιπόν και μόλις φτάσαμε εκεί, ο Μανώλης κάτι διάβαζε εκεί από τον όρθρο, θυμάμαι του Λήθους Φραγκιστένδος. Είχε μπει στον πρώτο ήχο. Και μπαίνουμε μέσα, καλώ τα παιδιά, από πού είστε, από την Αιανία, να σας ακούσω. Να δούμε, είστε καλοί, δεν είστε καλοί. Κάτι είπαμε, ωραία. Και μας είπε αυτό, θα έρθει να παρακολουθείτε, αλλά θα έρθει στο αναλόγιο. Έτσι έγινε η γνωριμία. Έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία και από τότε έχουμε αυτήν την αγαστή συνεργασία, αυτό το σεβασμό προς το πρόσωπό του εκ μέρους μου. Και βέβαια οφείλω να πω ότι, γιατί έχω παρακολουθήσει στη συνέχεια και με έχουν εμπνεύσει και έχω έρθει σε επαφή με πολλούς ιεροψάλτες, αλλά ο Σωτήριος Αρβανίτης ίσως είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έμαθε να ψάλω. Έτσι. Οφείλω λοιπόν πάρα πολλά προς το πρόσωπό του. Και αυτός με πολύ μεγάλο έργο στη διδασκαλία. Ναι, έτσι. Εκεί στην Κοζάνη πάρα πολλούς μαθητές. Όπως είπαμε και πριν, τον Μανώλη τον Ματιάκη, ήμασταν, σας είπα και πριν, γύρω στα 20 άτομα πάνω στο ψαλτήρι. Ποιο να πρωτοθυμηθώ από τους παλαιούς, τους θυμάμαι τώρα έτσι και συγκινούμε, ο Κυρθανάσης ο Πενιρτζής, ένας Ισοκράτης μοναδικός. Μετά ήμασταν εγώ, ο Μανώλης, από τον Κρόκο ο Πατσιούρας ο Δημήτρης, να είναι καλά και που βρίσκονται, δεν θυμάμαι και όλους, από το Βαθύλακο ο Χρήστος, Κωνσταντινίδης. Έτσι, παιδιά, καλοί έτσι, φίλοι. Ο Σταύρος ο Τζανίδης, που έχουμε και μέχρι σήμερα έτσι, επαφή. Πολλά, πολλά, πολλά παιδιά. Και ευτυχώς οι περισσότεροι έχουν μείνει και ασχολούνται με την ψαλτική. Δόξα Πατρίτε. Jesus.
Στον δάσκαλο του Σωτήρη τον Αρβανίτη, φεύγοντας ο πατήρ Κωνσταντίνος από το χωριό, γνωρίζαμε ότι υπήρχε σχολή στην Κοζάνη. Για πολύ λίγο. Σχολή της Μητροπόλεως. Μητροπόλεως, ναι. Τα Σάββατα το πρωί. Μάλιστα. Γινόταν μαθήματα απέναντι τον Άγιο Νικόλαο εκεί στο Μπλιούριο. Με τον μακαριστό, τον πρωτοψάλτη του Αγίου Νικόλαου, τον κύριο. Παναγιώτη, Πάπιστα. Τον Πάπιστα, τον Παναγιώτη. Εκεί πήγα για λίγο, κάναμε το βιβλίο του Μαργαζιώτη. Το κίτρινο, το γνωστό σε όλους. Αλλά ναι, έφυγα μετά και κατέβηκα στο δάσκαλο του Σωτήρη τον Αρβανίτη. Στη σχολή της Μητροπόλεως, ναι. Και θα μιλήσουμε και για τη σχολή, γιατί βέβαια. Μετά από τόσα χρόνια πλέον είμαι εκεί ως διευθυντής της σχολής, διδάσκω πλέον εγώ και είναι ό,τι πιο συγκινητικό θα έλεγα. Και να πούμε ναι, ότι τα πρώτα πτυχία που δόθηκαν στη σχολή της Μητροπόλεως ναι, ήταν σωστό, σε εσάς. Σωστό. Τώρα, με τον Σωτήρη τον Αρβανίτη. Κάθαμε κάθε Δευτέρα, αλλά ήταν κάτι σε ιδιωτικό επίπεδο. Δεν ήταν στο πλαίσιο των μαθημάτων κάποιας σχολής. Ήταν πρωτοβουλία του δασκάλου. Ναι. Κάναμε τα μαθήματα, παρακολουθούσαμε στο αναλόγιο. Ιδρύεται τότε, το 1988-89, πήραμε το πτυχίο, ιδρύεται η σχολή με πρωτοβουλίες και με κινήσεις του τότε Μητροπολίτου Κοζάνης κυρού Διονυσίου. Τώρα να, θυμάμαι κι άλλα. Με τον Μακαριστό. Τον οποίο βέβαια την μουσική του δυνότητα και οντότητα δεν μπορούμε ούτε καν να την πλησιάσουμε αλλά και να την σκιαγραφίσουμε. Θυμάμαι κάτι τώρα που δεν το έχω πει και θα το πούμε τώρα στο ραδιόφωνο. Με έβαζε ο δάσκαλος ο Σωτήρης στον Άγιο Κωνσταντίνο να λέω τον Απόστολο. Ναι. Επειδή είχα και υψηλούς φθόγκους στη φωνή μου, έτσι υψήφωνος, τον έλεγα αρκετά ψηλά. Και μια φορά λοιπόν έρχεται ο Δεσπότης και μου βάζει να πω τον Απόστολο ο Σωτήρης. Εγώ λέω τον Απόστολο το στίχο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και βλέπω τον Δεσπότη να γυρίζει και να κοιτάει προς το αναλόγιο. Εγώ φοβήθηκα και δίνω τον Απόστολο, τον δίνω στο δάσκαλο. Ο δάσκαλο λέει: Κοιτάει ο Δεσπότης. Λέω: Πάρ' τον. Όχι, πες το, θα τον αρέσει ο Δεσπότης. Και έτσι και έγινε. Τελειώνοντας τον Απόστολο και πήγα να πάρω την ευχή. Με είπε κάτι έτσι καλό, όμορφο. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μου είχε πει από τότε: Θα γίνεις ψάλτης. Αυτό έτσι απλά να το πω. Και γι' αυτό αισθάνομαι πραγματικά ότι έχω την ευχή του, την ευλογία του. Και το 1989, τότε ιδρύεται η σχολή.
Ήμασταν τότε λοιπόν 4 μαθητές, οι οποίοι πήραμε τα πρώτα πτυχία μη αναγνωρισμένης έτσι, σχολής, ναι. Τετραετής φοιτήσεως. Εγώ λοιπόν στη σχολή, ο μακαριστός, ο Αυγουστίνος ο Σωτηρίου, ο οποίος μπορώ να πω ήταν πραγματικά πολύ καλός, με μια μοναδική φωνή, με ένα βάθος, με έναν όγκο, θα ήταν νομίζω σήμερα από τους λίγους ιεροψάλτες, αν ζούσε. Ο Νίκος ο Τσιουμής, ο οποίος ψάλλει σήμερα στην Κοζάνη, και ο Κωνσταντίνος ο Κώστας Σουλιώγας, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, ζει εδώ. Ως αγιογράφος, αλλά και ψάλλει, βοηθάει, δεν έχει επίσημα αναλόγιο και κακός, δεν ξέρω γιατί, και αυτός πολύ καλός είναι. Ήμασταν οι 4 λοιπόν, έχοντας ως δάσκαλο στη σχολή τον Παναγιώτη τον Πάπιστα, που είχα παρακολουθήσει για λίγο. Και θυμάμαι τότε που δίναμε τις εξετάσεις κάτω στο Γκέρτσιο, εκεί στη μεγάλη την αίθουσα δόθηκαν οι εξετάσεις, ήταν παρόν και ο ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Στάθης, είχε συνεργασία με τον Διονύσιο. Εγώ είχα ψάλει τότε το αργό την ωραιότητα της Παρθενίας σου, από ό,τι θυμάμαι. Και έτσι λοιπόν ήταν η πρώτη γιορτή το 1989 και το πτυχίο που λάβαμε από τα χέρια του Μητροπολίτη του Μακαριστού Διονυσίου. 1989-90 δίνω πρώτη χρονιά πανελλαδικές εξετάσεις, δεν περνάω. Περνάω μετά, δίνω ξανά τις εξετάσεις και περνάω στη Θεολογική Σχολή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έρχομαι πλέον στη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι ανοίγονται νέοι ορίζοντες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Ψαλτομάνα Θεσσαλονίκη, στη Συμβασιλεύουσα. Νομίζω μόνο και μόνο τον αέρα που αναπνέεις αισθάνεσαι ότι από τη μια πλευρά ότι πραγματικά είναι μελωδικός ακόμα και ο αέρας. Εδώ έχουν περάσει, τι να πρωτοπούμε για τους μεγάλους ιεροψάλτες και φρόντισα, δεν ξέρω αν ήταν στο χαρακτήρα μου αυτό, να έρθω σε επαφή με τους περισσότερους. Μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.